Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μας. Σήμερα είναι 3 Ιανουαρίου, η ώρα είναι... Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 1. Είμαστε σπίτι μόνοι μας, εγώ και ο Θοδωρή Σάβα. Περιμένουμε το παπά μας να έρθει. Δεν χρειάζεται να μαγειρέψω γιατί μαγειρέψα από χθες φακές. Κίνησα το μικρό και θέλω να σας δείξω μια κρέμα για τις ραγάδες. Λοιπόν, εγώ μου την είχε φέρει η γιαγιά μου αυτή την κρέμα του Βουλγαρία. Και λέω εντάξει, κρέμες δεν κάνω δουλειά. Αλλά είχα από την πρώτη μου εγκυμοσύνη κάτι ραγάδες κόκκινες στα πλάινα της κοιλιάς. Είναι αυτή εδώ. Και τώρα έχουν εξαφανιστεί, δηλαδή κοιτάξτε πως φαίνονται. Τίποτα. Βλέπετε εσείς ραγάδα? Εγώ δεν βλέπω. Να τα. Εδώ ήταν τα σημάδια, φαίνονται λίγο, αλλά αυτά ήτανε, κανονικά ήτανε κόκκινα και τώρα δεν έχει τίποτα. Οπότε συνεχίζω να βάζω. Άλλη καλά μου έχει δώσει 2 κουτιά. Λέγεται Ικαρόβ. Ναι. Κάνει τη δουλειά του πάντως. Πλήθηκα, έκανα και τώρα λέω να βαφτώ λίγο, γιατί θέλω να βγω έξω μετά, να πάμε καμιά βολτούλα. Θα δούμε. Ας περιμένουμε πρώτα τον Πέτερ να γυρίσει και βλέπουμε. Έγινε και με το make-up, δεν έκανα κάτι wow, πολύ απλό. Γενικά τις καθημερινές μέρες, άμα δεν κάνω κάτι σπουδό, δεν θέλω να πολυβάφουμε πάρα πολύ. Έτσι απλό λίγο ρουζάκι, make-up, να καλύβω λίγο αυτά τα σπίρια, επειδή το κορίτσι, μάλλον η μπέμπα, μου κλέβει την ομορφιά, έτσι λένε για όταν περιμένεις κορίτσι. Και χθες που είχα βγει έξω λίγο για κάτι ψώνια, πήρα καινούργιο τραπεζομάντιλο για το τραπέζι. Σας αρέσει, τι λέτε? Έβαλα αυτό το άσπρο από κάτω, έκανε νομίζω 9 ευρώ αυτό. Και αυτά εδώ έκανε το κάθε ένα 1,99. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ακόμη πιο όμορφο έτσι το τραπέζι, τι λέτε εσείς? Και άμα λερωθούν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κατευθείαν τσακ τσακ με το σφουγγάρι. Έτοιμα. Δεν είναι σαν αυτά που είχα, όποτε τρώμε να βάζω κάτι τέτοιο κάτω από το τραπέζι, κάτω από το πιάτο, γιατί με αυτά μου πέσει ένας λυκής πάει. Τώρα θα κάνω καφέ στο Πέταρ. Είναι η δεύτερη μέρα. Χθες δεν τράβηξα, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε από εκεί που ήμασταν. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε δυναμικά. Απλά χθες νομίζω θα κάνουμε κάτι, αλλά καθόμαστε όλη μέρα σπίτι και είχε πάρα πολύ κρύο έξω, οπότε καλύτερα που δεν βγήκαμε. Και τώρα η ώρα είναι, πόσο είναι, 11 και θα κάτσω να κάνω ένα καφεδάκι στο Πέταρ. Sorry που δεν τράβησα, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε από εκεί που ήμασταν, κανένα πρόβλημα. Σας δείξω τι φοράω σήμερα. Δεν φοράω κάτι το wow. Μία απλή μπλούζα και ένα τζινάκι. Είχαμε βγει έξω, αλλά δεν τράβηξα. Βγαίνεις έξω και παγώνεις. Πω, αυτά δεν είναι τέλεια. Δεν είναι υπέροχα. Πείτε τώρα. Έρωτας. Να σας δείξω τι φοράω. Κοιτάξτε τη κλίτσα, 5 μηνών. Καλημέρα! Παιδιά, ο μικρός περπατάει άμα δεν το ξέρετε. Και να σου πω κάτι, όσες λέτε ότι όταν αρχίζουν περπατάνε είναι πιο δύσκολο, καμία σχέση. Για μένα είναι πιο εύκολο τώρα που περπατάει. Τον αφήνεις κάτω, πάει όπου θέλει. Οχ, 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 οχ. Είδε κάμερα, είδε την κάμερα, είδε την κάμερα. Πάρε πέρα να δούμε αν θα έρθει. Πάρε στον μπαμπά, πάρε στον μπαμπά. Πιο κάτω, πιο κάτω. Έλα σε μένα. Άγιο βα, άγιο βα. Μην κλαίσαι τώρα. Γιατί για την κάμερα σου πάρουμε. Ooh.
το χαλάς ρε μωρό μου. Έλα. 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 Έλα εδώ αγάπη μου. Έλα. Μπράβο, 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 μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Τι αγόρι έχω εδώ. Τι αγόρι, τι αγόρι, τι αγόρι έχω. Δώσ' μου φυλακή. Κοιτάξτε τι του έχω μάθει να κάνει μέχρι τώρα. Κόλα το. Κόλα το. Στην καθαρή πουλήση. Κόλα το. Μην βρίσκει την κάμερα. Κόλα το. Δώσ' μου φυλακή. 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 Ντρέπεται. Τι να πω. Ντρέπεσαι. Ντρέπεσαι. Ετοιμαστήκαμε. Ο Πέταρ θα πάει δουλειά και εγώ με την αδερφή του Πέταρ θα πάμε στο εμπορικό. Θέλω να κοιτάξω κάτι πράγματα και θα σας δείξω εκεί και θα σας πω μετά. Ήρθαμε εδώ που θέλαμε να έχουμε. Ήρθαμε στο εμπορικό, στο Ατσβάι όπως πάντα. Και εγώ θέλω να πάρω ηλεκτρονικό θύλαστρο. Για πείτε μου, πρωτού πάρω. Είναι καλό, αξίζει. Δεν ξέρω. Βοηθήστε, θα σας δείξω τώρα ποιο σκέφτομαι. Μισό να το βρω. Αυτό εδώ είναι. 120 ευρώ αξίζει. Πολλά λεφτά μου φαίνονται, αλλά αξίζει. Τι λέτε, δεν είμαι σίγουρη. Γράψτε μου άμα το έχετε. Ναι. Άμα λέτε ναι ή όχι. Γιατί δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω, βοηθήστε με, θα δω τα σχόλια. Γίνεται να πηγαίναμε κάπου και να μην τρώγαμε. Φυσικά και όχι. Γυρίσαμε σπίτι. Αφήνω την κάμερα εκεί γιατί άμα την πάρω στα χέρια θα ουρλιάξει. Να σας δείξω τι ψωνίσαμε. Λοιπόν, του πήρα αυτό εδώ το μπουφανάκι. Κοίτα, θες να το δοκιμάσουμε. Είναι 92 νούμερο και λέει για 2 χρονών. Τέλος πάντων, του πήρα είναι λίγο πιο λεπτό. Με το άλλο δεν μπορεί να κουνηθεί. Είναι έτσι επειδή είναι πάρα πολύ χοντρό. Με αυτό φαίνεται πιο καλά. Θα δοκιμάσουμε. Σ' αρέσει? Το παίρνω ως ναι. Μετά μωρομάντιλα. Και επειδή όπως βλέπετε εδώ έχουμε ολόκληρη συλλογή με ταινίες, εκείνα πάντα τα ρίχνει. Πήρα το καινούριο Ant-Man. Θα κάνω έκπληξη στον Πέτερ γιατί κάνουμε συλλογή από τις ταινίες της Marvel. Οπότε το βράδυ θα δούμε ταινία. Αχ, αυτά. Ήθελες να πάρεις κάτι άλλο? Έλα να χορέψουμε. Ντάντι, άμα βάλω τραγουδία, κοιτάξτε πώς θα χορέψει. Έμαθε να χορεύει το μωρό μου. Τη Miley Cyrus θα βάλουμε. Περίμενε. Πού είναι? Πάμε! Πού πας? Πού πας? Έλα να χορέψουμε! Πάμε! Όπα! 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 Άντε! Κούνα και το κεφάλι! Κούνα και το κεφάλι! Πώς κάνεις! Άντε! Φόρτσε! Τώρα που περπατά είναι πολύ εύκολο, παιδιά, που λέγατε εσείς. Αχ, άμα περπατήσεις μετά θα τρέχεις όλη μέρα. Όχι, καμία σχέση. Ίσα-ίσα. Έχω την ισχύα μου. Σκέφτομαι με το δεύτερο, παιδί. Γιατί είδατε πως θέλω να πάρω ηλεκτρονικό τέτοιο. Σκεφτόμουν στην αρχή να μην θυλάσω. Αλλά θέλω να θυλάσω, γιατί έτσι κι αλλιώς το μητρικό γάλα είναι το καλύτερο. Απ' τη μία σκέφτομαι δεν θα μπορώ γιατί με το μικρό και μόνιμο όταν είναι δουλειά ο Πέταρ πώς θα τα καταφέρω. Ξέρετε, ζηλεύει, θα ζηλεύει, θα... Και είναι μερικές μέρες που είσαι όλη μέρα, είναι όλη μέρα το μωρό στο στήθος. Οπότε πώς θα τα καταφέρω. Γι' αυτό σκέφτομαι να πάρω ηλεκτρονικό θύλαστρο
να βγάζω γάλα και από το πινάκι να το δίνω με τον πιπερό. Ή και από το στήθος όποτε, όποτε μπορώ και έχω χρόνο. Έτσι θα σκέφτομαι εγώ. Γιατί θέλω να θυλάσω, οπότε δεν θέλω να του δώσω σκόνη ξένο. Ναι. Τουλάχιστον πρώτους μήνες να φάει καλό μητρικό γάλα. Μητρικό γάλα. Τι μουσική. Επειδή έκλεισε τη μουσική κάνεις έτσι, κάθε να σε βάλω. Όχι, άνοιξες και φλάς. Πάμε. Σε πιάσα! Έδειξα πως περπατάς! Επιτέλους το μικρό κοιμήθηκε και εγώ η ώρα είναι 9, θα μαγειρέψω. Γιατί ο Πέτα θα έρθει κατά τις 10 από τη δουλειά και θα πεινάει. Και εγώ πεινάω, δεν έφαγα καλά σήμερα. Οπότε θα κάνω τορτελίνια στο φούρνο. Πάντα όταν πήγε να σφίλει μου τη Δέσποινα, να κοιμηθώ η μαμά της, έκανε κάτι τορτελίνια στο φούρνο με κασέρι. Θα πείτε καλά, 9 η ώρα θα φάσω το πιο βαρύ φάει. Ναι, θα φάω το πιο βαρύ φάει. Εγγυωσίμαι ότι θέλω τρώω. Πω, και ήταν τόσο πεντανόστιμο. Και έτσι ήθελα να μην στείλει μου τώρα να μου στείλει τη συνταγή μου, την έστειλε. Έπαθα σοκ, γιατί εγώ θα την έκανα χωρίς να στείλω και θα έβαζα ό,τι να είναι. Πραγματικά. Και τώρα θα την κάνω. Ελπίζω να την, να την πετύχω. Έχω βγάλει εδώ σκόρδο, εδώ έχω σίγκεν, κρεμμύδι, κρεμμύδι, μαντάρια, μαϊντανό έχω βάλει λίγο και θα τα τηγανίσω αυτά, θα δούμε. Θα σας δείξω με τη σειρά. Πάμε. Να σας δείξω λίγο τι έχω κόψει, γιατί αυτά τώρα θα τα τσιγαρίσω. Έχω κόψει ένα σκόρδο, ένα κρεμμύδι, μια σκυλίδα σκόρδο, όχι ολόκληρο σκόρδο. Έχω κόψει μανιτάρια, αλλά τα κόψα έτσι επειδή είχα μόνο δύο μεγάλα και θέλω να πάει παντού η γεύση, τέλος πάντων. Και σίνκεν, αυτό. Και τώρα, για ώρα για να τα τσιγαρίσω. Έκανα ήδη ένα ράσο, δεν πρέπει να τα βάλω όλα μαζί. Έπρεπε πρώτα να βάλω το σκόρδο και το κρεμμύδι. Ή έστω μόνο το κρεμμύδι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάτι θα κάνω. Πάλι νόστιμο θα κάνω. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Και αφού έχουν τσιγαριστεί, θα βάλω Φιλαδέλφια και κρέμα γάλα αυτό. Είναι έτοιμη και θα τη ρίξω πάνω από τα τορτελίνια. Αφού έριξα την κρέμα γάλακτος, έριξα και από πάνω λίγο φέτα και τώρα θα τρίψω το κασέρι πάνω από τα τορτελίνια. Και αφού έτριψα τη ρίγα, εγώ έτριψα το κασέρι. Τώρα θα μπει στο φούρνο. Έλα αγάπη μου. Έλα μωράκο. Μίλησα με τον Ιώζεφ γι' αυτό. Α, δεν πειράζει. Έρχεσαι. Ναι, ναι, τώρα έχω έκπληξη, έκανα κάτι άλλο. Εντάξει μωράκι μου. Εντάξει. Άιτε, σε περιμένω. Εντάξει. Καλή όρεξη, μωρά μου. Χριστό, αγάπη μου. Και μετά σου έχω μια έκπληξη. Πόσα έκπληξη, βρε. Θα δεις. Σου άρεσε το φαγητό.
Τέλειο. Πολύ νόστιμο. Αλήθεια. Ναι. Χαίρομαι. Τόσο και τώρα η έκπληξη που σου έλεγα. Τόσο εδώ. Ένα, δύο, τρία. Τι έρθα. Τι είναι αυτό το έργο. Τι ποιο έργο. Έχει βγει και καινούργιο. Adman το 2. Αλήθεια. Να το δούμε σήμερα. Ναι. Ωραία. Δεν χάρηκες, baby. Χάρηκα, πολύ χάρηκα. Περίμενα να χαρώ το φάει πρώτα. Εντάξει. Εντάξει. Καλέ, τα γυάλισες. Και έφαγες και δεύτερο πιάτο. Ναι. Μπράβο. Κουράστηκα στην ουρά για αυτό, μωρό. Χρειάζομαι το δύναμή μου. Έκανα μπανάκι, τώρα θα βάλω το έργο να δούμε και εδώ θα σας κλείσω, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το βλογκάκι. Τα λέμε πάλι δεν ξέρω πότε, την επόμενη φορά. Σας αγαπώ, φιλάκια!